Λοιπόν, και παρακαλούμε να έρθει στο βήμα η κυρία Ναρέτα του Λουμτζίδου με το θέμα «Η τάφη του Τερβενίου 60+1 χρόνια μετά, νέα στοιχεία και νέες ερμηνείες». Περιμένουμε εκπλήξεις, κυρία Καλημέρα Λουμτζίδου. Σας. Ευχαριστώ πολύ για την Επιστημονική Επιτροπή που έκανε αποδεχτό το θέμα και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που θα παρουσιάσω αυτό το θέμα στη συγκεκριμένη αίθουσα, στο συγκεκριμένο χώρο. Τα ιδρύματα των τάφων του Δερβενίου συνδέονται άρρηκτα με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Με αυτά εγκαινιάστηκε η λειτουργία του το 1962, μάλιστα δε εκθέθηκαν σε αυτήν ακριβώς την αίθουσα. Οι τάφοι εντοπίστηκαν και ανασκάφηκαν από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο του 1962. Τα σπουδαιότερα δε ευρήματα συντηρήθηκαν ταχύτατα από συντηρητές του Μουσείου και του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου για να εκτεθούν την ημέρα των εγγενείων. Δημοσιεύθηκαν το 1997 από τον Πέτρο Θέμελη και τον Γιάννη Τουράζογλου, προς τους οποίους αφιερώνεται η παρούσα η ανακοίνωση, με τη συνεργασία της Κατερίνας Ρουμιοπούλ, της Δέσποινας Ιγνατιάδου και της Δήμητρας Αξελή. Σήμερα θα παρουσιαστούν ορισμένα νέα στοιχεία της έρευνας της ομιλούσας, η οποία δεν θα είχε πραγματοποιηθεί χωρίς την άδεια και τις διευκολύνσεις που παρήχε η πρώην Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτικής Κληρονομιάς, κυρία Πολυξένια Δαμπελένη, αλλά και τις προϊσταμένες του Τμήματος Μεταλλοτεχνίας Ευαγγελίας Τσαγκαράκη και της βοήθειας του Δημήτρου Καρολίδη, της Βασιλικής Μιχαλοπούλου, της Σόνιας Αθανασιάδου, της Χρύσας Φωτιάδου και της σχεδιάστριας Σοφίας Κυρίτση, αλλά και του φωτογράφου Ορέση Κουράκη. Στα ευρήματα των τάφων Α και Β του Δερβενίου συγκαταλέγονται σιδερένια εικονικά αντικείμενα, τα οποία ανανθασμένα αναγνωρίστηκαν ως επίμπυλα ξυφών. Πρόκειται σαφώς για σιδερένια στόμια και πόματα θερμάτων αναρριβάλλων, όπως δηλώνουν ορεκτοποιημένα υπολείμματα δέρματος στο εσωτερικό τους, κάτι που έχει ήδη αναφερθεί για όμοια ευρήματα από την αρχαία πίδνα. Οι δερμάτινοι αρρύβαλοι, ή ορθότερα λύκηθοι των αρχαίων πηγών, αποτελούσαν σκεύη με σιδερένιες τλεγίδες. Ο όρος τλεγιδολύκηθος για τον δούλο που τα μετέφερε, δηλώνει τη συνάφειά τους. Στον τάφο Α είχαν τοποθετηθεί 16 σιδερένιες τηλεγγύδες και 16 δερμάτινοι αρρύβαλοι με σιδερένια στόμια, ενώ στον τάφο Δ 8 τηλεγγύδες και 8 αρρύβαλοι. Ένα μολύβδινο προσωπείο σιλινού του τάφου Β δεν σχετίζεται με τον σταμνοειδή κάδο, όπως είχε υποτεθεί, αλλά με το τηγανόσχημο αγκείο του ίδιου τάφου. Τα τηγανόσχημα αγκεία των τάφων Α και Β είναι πανομοιότυπα, αλλά μόνο σε αυτό του τάφου Β δεν διατηρείται το μολύβδινο γέμισμα του προσωπείου. Στον πυθμένα του ιθμού του τάφου Β είχε ανθασμένα επικολληθεί κυκλικό έλασμα μοιοπή. Στη θέση του κολλήσαμε κυκλικό έλασμα με διατρήσεις από τον ίδιο τάφο, σύμφωνα και με γνωστά παράλληλα. Στο κυκλικό έλασμα που αφαιρέθηκε, δύο κυκλικά ίχνη στην πίσω όψη δηλώνουν πως ανήκε σε αυτοτελές μετανοδοχείο, με επικολλημένο χάλκινο κυλινδρίσκο για τη στήριξη του στήλου ή του φτερού. Κάτω από τις κάθετες λαβές του χάλκινου αμφορέα του τάφου Β υπάρχουν ίχνη κασιτερεκόλλησης από επίθετο διάκοσμο στη μορφή ελίκων και ανθεμίων. Μια ιδέα για την αρχική μορφή της διακόσμησης παροέρχεται από πύληνο όστρο καμφορέα από την Αθήνα. Στην αποθήκη του μουσείου εντοπίστηκαν χάλκινα θράσματα του διακόσμου με αργυρές ενθέσεις στους κόλπους των ελίκων, όπως και ανάλογες ενθέσεις φέρουν και οι λαβές του αγκείου. Αργυρές ενθέσεις απαντούν και σε αττικές ιδρύες του 5ου αιώνα π.Χ. με σιρήνες κάθετες λαβές. Τα νέα στοιχεία επιβεβαιώνουν την παλιά απόδοση του αμφορέα του Δερβενίου σε αττικό εργαστήριο του τέλους του 5ου αιώνα π.Χ. 6 χάλκινα αγκεία του τάφου Α και 2 του τάφου Β φέρουν το γράμμα Κ, αποτυπωμένο με εμπίεστες στιγμές. Αυτό είναι κάτι που παρατηρήθηκε πριν από κατά την πρόσφατη έρευνα. Γράμματα της αλφαβήτως σπανιότατα απαντούν σε χάλκινα αγκεία, σχετίζονται δε με τη σύνδεση στο εργαστήριο επιμέρους τμήματων των αγκείων και ίσως δηλώνουν το αρχικό ονόματος κάποιου κατασκευαστή ή ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση του Δερβενίου δεν μπορεί να ισχύει η πρώτη περίπτωση, καθώς τρεις όμοιες σκύλικες φέρουν ακριβώς το ίδιο γράμμα, το γράμμα Κ. Το βέβαιο είναι πως προέρχονται από ένα εργαστήριο και αποκτήθηκαν από την ίδια οικογένεια των κατόχων των δύο τάφων. Η στενότητα της γενικής σχέσης των κατόχων των τάφων Α και Β προκύπτει και από τις σημαντικές ομοιότητες των κτερισμάτων τους, όπως των πανομοιότυπων καλαθόσχημων κάδων, τηγανόσχημων αγκείων ή κνημίδων, ακόμη και ως προς τις διαστάσεις. Αμφότεροι τάφοι περιείχαν ελικοτό κρατήρα, η οποία είναι και η μόνη γνωστή από τον ελλαδικό χώρο. Μια ακόμη απρόσμενη ομοιότητα εντοπίστηκε στην ύπαρξη χάλκινων λιχνούχων. Λιχνούχο περιείχε και ο τάφος Β, σε αυτόν πρέπει να ανήκουν δύο χάλκινα ημικυλινδρικά ελάσματα μοιοπές, δύο ελασμάτινοι κιονίσκοι και μικρό λιχνάρι. Πρόκειται για ένα μοναδικό αντικείμενο προπομπών ρωμαϊκών παραδειγμάτων που θυμίζει τους πύλινους από τη Θεσσαλία. Στα ιδρύματα του τάφου Δ ανήκει και μια σιδερένια στυλεγγύδα με ορεκτοποιημένα κατάλοιπα παπύρου σύμφωνα με την τάφη του Δημοστέν και Χαγιά. Συνεπώς και άλλοι τάφοι του νεκροταφείου περιείχαν στο εσωτερικό τους παπύρους, όπως δηλώνουν και απεικονίσεις τους σε ταφικά μνημεία στη Μακεδονία ή υπολείμματα παπύρων από τους δύο σύλλητους τάφους Βεργίνας.
Τέσσερα οστέινα πλακίδια του τάφου Ε με επιχρήσωση τη μία όψη αποδόθηκαν σε κυβωτίδιο. Ορθόδρα όμως θα πρέπει να αποδοθούν σε εκτένη λόγω της χαρακτηριστικής τριγωνικής διατομής και των εγκοπών στην πίσω όψη, αλλά και της επιχρήσωσης που απαντά και σε άλλα κτένια άλλων, και σε κτένια άλλων τάφων. Από το οστέινα πλακίδιο του τάφου Ζ αποκαταστήσαμε ένα κυβωτίδιο και ένα κτένη, ενώ σε δράχτη ανήκει ηλεφάντινο αστραγαλωτό τμήμα. Μια χάλκινη πεπλατισμένη βελόνα με μεγάλη οπή, με παράλληλα σε οστό από άλλους πλούσιους γυναικείους τάφους, πρέπει να σχετίζεται μάλλον με την υφαντική ή ακόμα και την καλαθοπλεκτική, σύμφωνα και με εθνογραφικά παράλληλα. Με τη λεκανίδα του τάφου Ζ πρέπει να σχετίζονται τμήματα της Καρίων Ψημιθίου, που λανθασμένα αποδόθηκαν στον τάφο Ε, όπως προκύπτει από την ημερομηνία έβρεσής τους, αλλά και την παρατήρηση πως όμοιες λεκανίδες συχνά είχαν όμοιο περιεχόμενο. Κατά την παλιά καταγραφή της λεκανίδας παρατηρήθηκε η γραπτή επιγραφή ΙΔΑ στο πόμα. Η σωστή μεταγραφή είναι τα γράμματα ΙΤΑ ΔΕΛΤΑ ΔΕΛΤΑ που αντιστοιχούν στον αριθμό 120. Ο τάφος περιείχε και χάλκινο ημισφαιρικό κρατήρα με κινητές λαβές, ένα σχήμα γνωστό και από σύγχρονους τάφους, και μία χάλκινη φιάλη με βάση, η οποία λανθασμένα επικολλήθηκε σε αυτήν. Η βάση θα πρέπει να προέρχεται από ημισφαιρικό κρατήρα του τάφου ΔΕΛΤΑ που σώζεται σε φράσματα χωρίς τη βάση του. Όμοιων διαστάσεων φιάλες χωρίς βάση απαντούν σε γυναικείες σταφές ελληνιστικών χρόνων. Ανάμεσα στα σιδερένια καρφιά του τάφου Ζ βρήκαμε έντονη διαβρωμένη μάζα μετάλλου που αποδείχθηκε πως ανήκει μετά τη συντήρησή της σε πέμπτη τετραδράχμου Φιλίππου Δευτέρου με τα θανάτια κοπή νομισματοκοπίου Αμφίπολης. Παρέχει ένα σημαντικό τέρμινος πώς του Βέμ για τον τάφο, επιβεβαιώνει δε την υπόθεση των Θέμπελη και του Ράσοβλου για την χρονολόγηση των τάφων του Δερβενίου μετά το 323 π.Χ. Ανάλογες πέντες τετραδράχων απαντούν σπανιότατα σε τάφους στη Μακεδονία, όπως στον τάφο Β της Νικήσιανης και σε δύο τάφους στο Αιγίνιο. Στον ίδιο τάφο βρέθηκε και ζεύγος με λαμβαφών μαστών με επιχρήσωση εξωτερικά. Αντίστοιχο ζεύγος βρέθηκε στον Μακρύγιαλο. Το πλησιέστερο παράλληλό του ορίθηκε ζεύγος του Σωτάδη από την Αθήνα με ριζόντιες ραβδόσεις που παραπέμπουν σε επίδραση από την αχαιμνηδική τορευτική. Ωστόσο, τα πλησιέστερα παράλληλα των μακεδονικών μαστών πρέπει να αναζητηθούν στα Μήλασσα, όπου απαντούν ήδη από το 370 π.Χ. μέχρι και τον 3ο αιώνα π.Χ. είναι δε μελαμβαφής ή με ερυθρό γάνομα και συχνά καλύπτουν το στόμιο πελικών. Όμοιο σχήμα εμφανίζει και χάλκινο αγγείο από το Ιδάλιον και πύληνα αγγεία με οκέλυφα τυχώματα από τη Μεσοποταμία, όπου θα πρέπει να αναζητήσουμε τις ρίζες του σχήματος. Θεωρούμε λανθασμένο τον όρο μαστό για το συγκεκριμένο σχήμα αγγείου, καθώς δεν θυλώνεται θηλή, ενώ τα χείλη είναι εσωνεύοντα. Πιθανότατα το αγγείο θα ονομαζόταν ΟΟΝ, καθώς θυμίζει το σχήμα αυγού. Ο Δίνων στα περσικά του, τα οποία συνέγραψε γύρω στο 340 π.Χ., αναφέρει πως ο Πέρσης βασιλιάς έπινε κρασί από χρυσό αυγό. Ο Πλίνιος αναφέρει πως η ωραία Ελένη ανέθεσε το ιερό της Λινδίας Αθηνάς κάλικα από ήλεκτρο στο σχήμα του στήθους της. Πιθανότερο μάλλον, πρόκειτο για ένα αγγείο πόσιο στο σχήμα αυγού. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η Ελένη γεννήθηκε από αυγό Χίνα, το οποίο εκτίθενταν σε ναό στη Σπάρτη. Στην ταύτιση των μακεδονικών αγγείων με ΟΑ και όχι με μαστού, συνηγορεί και το σχήμα που είναι πανομοιότυπο με τους ύστερους κήπους του κορινθιακού τύπου, αφαιρώντας κανείς τις λαβές και τη βάση. Τέτοιοι και οι σκύφοι θα μπορούσαν να ταυτιστούν με τα οσκύφια του Αθήνεου, ίσως ελληνική παραλλαγή των ΟΟΝ. Στο ερώτημα πώς εξηγείται η εμφάνιση των αγγείων αυτών στη Μακεδονία, θα μπορούσαν να αφαιρθούν οι επαφές του Φιλίππου Δευτέρου με τον Πυξόδαρο της Καρίας, αλλά και του Αλεξάνδρου με την Άδα. Η θεωρούμενη μαστή από το Βερβαίνη και το Μακρύγαλο πιθανότατα κατασκευάστηκαν στη Μακεδονία. Εάν ήταν Αττική, θα έπρεπε τότε να βρεθούν και σε άλλα σημεία της Ελλάδος. Όμως αντίστοιχα ιδρύματα αποουσιάζουν. Σύμφωνα με το ημερολόγιο ανασκαφής του Δερβενίου, στον συλλημένο τάφο Ήτα βρέθηκε γυάλινο αλάβαστρο που έως πρόσφατα λάνθανε. Πρέπει να ταυτίσετε με ένα εκ των τεσσάρων που λανθασμένα καταγράφηκε ως προερχόμενο από τον τάφο Α. Το συγκεκριμένο διαφέρει ως προς τις διαστάσεις και τη διακόσμηση και τη διάβρωση σε σχέση με τα υπόλοιπα τρία. Σύμφωνα με το ημερολόγιο, στον τάφο Α βρέθηκαν τρία μόνο αλάβαστρα. Επιπλέον, μεταξύ των λιγοστών καταλήπων του τάφου Ι, εντοπίστηκε η χαμένη ψευδολαβή του αλαβάστρου. Διασφιστώσαμε πως ορισμένα χάλκινα αγγεία του Δερβενίου φέρουν φθορές και απώλειες τμήματων τους, οι οποίες είτε αντικαταστάθηκαν είτε όχι, και αυτό δηλώνουν μακρόχρονη χρήση. Από την εποχή της ανακάλυψης των τάφων του Δερβενίου, οι κάτοχοί τους συνδέθηκαν με τους αλεβάδες στη σημαντική οικογένεια. Ταγών της Λάρισσας. Από τη Λάρισσα ήταν και ο κάτοχος του κρατήρα του Δερβενίου, ο Αστείων, γιος του Αναξαγόρα, αλλά πιθανότητα και η Κλήτα, κάτοχος του δακτυλιδιού του τάφου Ζήτα, καθώς το σπανιότατο όνομά της, άγνωστο στη Μακεδονία, απαντά τρεις φορές στη Λάρισσα. Η
Η σημαντική οικογένεια που καθόρισε τις τύχεις της Θεσσαλίας ήδη από την αρχαϊκή εποχή και μέχρι την εποχή του Φιλίππου Δευτέρου, συγκεντρώνοντας εξέχουσες προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών στην αυλή της, όπως ο Πίνδαρος και ο Σιμονίδης, πράγματι μπορεί να συνδέεται με τους κατόχους των τάφων του Δερβενίου. Η καταγωγή του αστείων από τη Λάρισα δεν έχει συνδεθεί με πιθανή επίδραση στην εικονογραφία και διακόσμηση του κρατήρα του Δερβενίου. Η Λάρισα είναι η μόνη θεσσαλική πόλη με τόσες μαρτυρίες για τη λατρεία του Διονύσου. Εκεί λατρευόταν ο Σκάρπιος, σε συνάφεια με την Δήμητρα Φυλάκα, αλλά και ως Μακεδονικός. Ίσως δεν είναι τυχαίο πως τον συλλημένο και βοτιόσχημο τάφο που ανέσκαψε η Κατερίνα Τζαναφάρη λίγα μέτρα δυτικότερα των τάφων Α και Β, η γραπτή απόδοση Βάκχων θεωρήθηκε ένδειξη πως η νεκρή ήταν ίσως η αίρια της Δήμητρας μοιημένη στα μυστήριά της. Κοινός τύμβος κάλυπτε τους τάφους, όπως και έναν Μακεδονικό, με ένα στοιχείο της αρχιτεκτονικής του, το οποίο απαντά και σε Μακεδονικό τάφο στη Λάρισα. Το ιερό του Διονύσου ήταν κοντά στο μαρμάρινο θέατρο της Λάρισας. Σε ό,τι αφορά τον κρατήρα, τα φίδια που τυλίγονται γύρω από τα προσωπία των λαβών του δεν απαντούν σε κρατήρες κλασικής εποχής. Ίσως αντανακλούν ένα μυθολογικό επεισόδιο των δράκοντα που είχε ερωτευτεί τον Αλέβα. Η κεφαλή Ηρακλή στη μία έλικα της λαβής και το μοναδικό περίατο στη μορφή κεφαλής Ηρακλή από τα αφουζήτα πιθανότητα σχετίζονται με την καταγωγή των Αλεβάδων από τον Ημίθεο. Στην ίδια όψη του κρατήρα, το προσωπείο της άλλης λαβής με κέρατα και αυτιά τάβρου ερμηνεύθηκε ως Διόνυσος ή Αχελαός. Ο Διόνυσος όμως ως τάβρος ποτέ δεν έχει και αυτιά τάβρου ή και γένια, απομένει λοιπόν η ταύτιση με τον Αχελαό. Ποιος όμως Αχελαός? Ίσως δεν πρόκειται για τον γνωστό ποταμό, αλλά για παραπότομα του Σπερχιού στην περιοχή της Μαλίδος. Αναφέρεται δε σε σημαντικό θεσσαλικό μύθο με πρωταγωνιστές δύο Ηρακλειδείς, τα αδέρφια Έατο και Πολύκλια, πρώτη βασιλείς των Θεσσαλών, από την ένωση των οποίων γεννήθηκε ο Θεσσαλός. Οι όμοιες κεφαλές στις λαβές της πίσω όψης του κρατήρα, σε συνδυασμό με τα φίδια, θα μπορούσαν ίσως να απεικονίζουν τον Ασκληπιό, ο οποίος εικονίζεται στα νομίσματα της πόλης. Για τη μορφή του κυνηγού με ένα υπόδημα δεν υπάρχει ομόφωνη ταύτιση. Ενδεχομένως θα μπορούσε να υπάρχει ως προς το ένα υπόδημα επίδραση από το μύθο του Ιάσονα. Το σανδάλι του εικονίζεται σε κοπές της Λάρισας. Στον τάφο Β' του Δερβενίου βρέθηκε χρυσό διάδειγμα, από το οποίο ήδη από την έβρεσή του είχε θεωρηθεί πως επένδυε ένα δερμάτινο κράνος, καθώς εντοπίστηκε στη συστάδα των όπλων του τάφου. Πιθανό παράλληλο της μορφής του θεωρήθηκε το κράνος ιδωλίου της Αμφίπολης με φυτικό διάκοσμο. Φυτικό διάκοσμο όμως φέρει και το κράνος που φορά ο Αλέβας σε νομίσματα της Λάρισας. Υπήρχαν όμως τέτοια κράνη? Στη Σόφια εκτίθεται κράνος του 4ου αιώνα με διακόσμηση που θυμίζει αυτήν του διαδήματος, ενώ κράνος από το Γενελίκ της Βουλγαρίας έφερε αρχικά μεταλλικό διάκοσμο στερεωμένο με καρφιά. Την κορυφή του κράνους διέτρεχε έλασμα με τριγωνικά ανοίγματα, όπως και στο κράνος του Αλέβα. Συνεπώς θα ήταν δυνατόν να υπάρχουν τέτοια κράνη και στην Ελλάδα. Ειδικότερα του τάφου Β θα ήταν από οργανικό υλικό, καθώς δεν βρέθηκε μεταλλικό κράνος σε αυτό τον τάφο, αλλά και οι οποίες δεν δείχνουν απόσπαση από κάποιο μεταλλικό φορέα. Θεσσαλικές επιδράσεις καταδεικνύουν και άλλα ευρήματα των τάφων του Δερβενίου. Τα αργυρά σπίδια εικονίζουν τη Θέτιδα να μεταφέρει τα όπλα του Αχιλλέως. Ανάλογες απεικονίσεις απαντούν σε αντικείμενα από τη Θεσσαλία. Εκεί υπήρχε λατρεία του Αχιλλέως και της Θέτιδος, όπως μαρτυρούν αναθηματικά ανάγλυφα. Εκτενώς αναφέρει ο Φιλόστρατος τις θυσίες που πρόσφεραν η Θυσίωση οι Θεσσαλοί στην Τρία, οι οποίες είχαν ατονίσει αλλά επαναλήφθηκαν από τον Αλέξανδρο κατά την εκστρατεία. Τέλος, ένδειξη της ταύτισης του κατόχου του παπύρου του Δερβενίου με Θεσσαλό αξιωματούχο, συνιστά κατά τον Κυριάκο Τσαντσάνοκλου η σκόπιμη διόρθωση της λέξης μάγη σε ταγή, που δηλώνει τον ανώτατο στρατιωτικό και πολιτικό αρχηγό των Θεσσαλών. Σε αντίθεση με τη ρίση του Θεόκριτου, πως λησμονημένοι θάμεναν και ξεχασμένοι πάντα, αν δεν τους έκανε γνωστούς και εξακουστούς στον κόσμο η αιωλική πολύχορτη του Σιμονίδη Λύρα, αναφερόμενος στους Αλεβάδες, η μελέτη των ευρημάτων του Δερβενίου πράττει και αυτή το ίδιο. Ανασύρει από τη λήθη πράγματα, ανακαλύπτει γράμματα, δημιουργεί φθόγκους ή και λέξεις του αφηγήματος της ζωής των επιφανών νεκρών, συνθέτει ένα ποίημα στο οποίο δεν θα μπει ίσως ποτέ μια τελεία. Με άλλα λόγια, διατηρεί τη μνήμη τους. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Αναρέτα Τουλουμτζίδου για αυτή την τόσο συνθετική ανακοίνωση.